Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλώς ήρθατε και στην 17η μέρα σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά, Σαββατάκι, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, εύχομαι να περάσετε ωραία. Ξυπνήσαμε από τις 6 και 10 σήμερα με το μικρό, δεν μπορούσα να ξανακοιμηθεί με τίποτα, παρόλο που την είχαμε στο κρεβάτι μας, γιατί την είχε φέρει ο Γιάννης κατά τις 3.30. Σήμερα δεν μας έκατσε το δελτίο, πήγαμε κουβά. Η ώρα είναι 7 και 20, ο Γιάννης με την Αναστασία κοιμούνται και εγώ κάθισα λίγο στον υπολογιστή να κάνω κάτι τελευταίες λεπτομέρειες για το βίντεο που θα δείτε σήμερα. Πίνω το καφεδάκι μου, η μικρή βλέπει τα ζωάκια από ό,τι βλέπετε πίσω. Νιστάζω πολύ. Χθες το βράδυ είδαμε και μια ταινιούλα με την Αναστασία, όπως κάθε Παρασκευή. Σας το έχω ξαναπεί, βλέπουμε ταινίες στις Παρασκευές. Και νομίζω ήταν το μια τρελή οικογένεια. Θα σας γελάσω, δεν το έχω με τους τίτλους, το ξέρετε. Σήμερα το πρόγραμμα έχει ως εξής. Το μεσημέρι ήταν να πάμε να κάνουμε τσίκνο Σάββατο με τον μπαμπά μου. Αλλά ήρθε ο φίλος μας, ο Ιταλός που λέμε, που είχε έρθει και τα Χριστούγεννα. Και θα φτιάξουν τελικά καλαμάρια. Οπότε θα πάμε και για φαγητό το μεσημέρι. Το απόγευμα έχουμε το πάρτι μας και του σχολείου, του συλλόγου. Οπότε θα πάμε εκεί, θα ντυθεί η Αναστασία Disco Girl και θα πάμε να διασκεδάσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει και ο Γιάννης με τη μικρή, ίσως κάτσουν στο σπίτι, γιατί θα έχει κόσμο λογικά, θα είναι λίγο κάπως η κατάσταση και η μικρή δεν κάθεται σε σημείο. Θα δούμε, αν έχει όρεξη ο Γιάννης να κάνουμε λίγο τρέξιμο από πίσω της, θα έρθει. Αλλιώς θα κάτσει στο σπίτι να πάω με την Αναστασία για να περάσει και καλά το παιδί. Θα πάω να βάλω ένα πλυντήριο σε λίγο. Πίνω ήδη το δεύτερο καφέ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η μέρα με τους καφέδες. Είχα πολλές μέρες να ξυπνήσω 6 ώρα. Αυτό το πράγμα με τον ύπνο, που μια έτσι είναι καλά, μια γίνεται χάλια, μια είναι καλά, μια γίνεται χάλια. Πότε σταματάει, βρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά η Αναστασία κοιμόταν σε ρί 8 με 8 από 2,5 μηνών. Το λέω και πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο ότι η Ισαβέλα δεν κοιμάται. Δηλαδή είναι 20 μηνών και ακόμα με τον ύπνο δεν το έχουμε βρει καλά. Ελπίζω κλείνοντας τα δύο να γίνει λίγο καλύτερο. Λίγο ρε παιδί μου να... Γιατί ξυπνάει το πρωί και είναι και απαιτητική. Δεν είναι απλά ξυπνάω. Δηλαδή ξυπνάει και είναι λες και έχει πιει 5 καφέδες και είναι στην τσίτα. Δεν είναι ότι ξυπνάει, χουζουρεύει, κάθεται λίγο στο κρεβάτι, σ' αφήνει λίγο σαν άνθρωπος από το REM κατάσταση που είσαι, από τη REM κατάσταση, να επανέλθει στην πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να πεταχτείς πάνω σαν ελαττήριο. Εμένα αυτό δεν το μπορώ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να γκρινιάζω, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Κακά τα ψέματα, η αϊπνία και το να μην κοιμάσαι όπως θες, να μην κοιμάσαι όση ώρα θες. Να σε ξυπνάει κάποιος με γκρίνια, με κλάματα, δεν είναι και ότι καλύτερο. Τώρα μιλάμε χαζομάρες, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Χάλια το πράγμα. Λοιπόν, πάω να βάλω πλυντήριο. Θα πιω και το υπόλοιπο καφεδάκι. Ήθελα να κάνω μια γυμναστικούλα σήμερα. Θα το βρω το κουράγιο, θα τη βρω την όρεξη, γιατί η διάθεση είναι λίγο down αυτή τη στιγμή. Γιατί ήθελα να κοιμηθώ η καημένη. Ήθελα. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να βάλω πλυντηριάκι. Έχω μαζέψει την κουζίνα μου ήδη και να συνεχίσουμε τη μέρα. Έχουμε και διάβασμα. Έχουμε πολύ καλά πράγματα. Συγγνώμη, ξέχασα ότι η influencer θέλει να σας δείξει τον Άννη της. Πόσες φορές τώρα έχετε δει τον Άννη, όχι, πείτε αλήθεια. 15, 20, πόσες. Ναι, θα σταματήσετε να τον βλέπετε. Αυτός είναι ο Άννης. Για πες γεια στα κορίτσια. Γεια. Ναι, βγάλε την πιπίλα, δεν μιλάμε με την πιπίλα. Πες γεια. Γεια. Μπάντι. Πήγαινε, καθίστε να σας φέρει και τον μπάντι. Θα μου το φέρεις ή το μετάνιο σας. Το φέρνεις. Μάλιστα. Και αυτός κορίτσια είναι ο μπάντι. Αυτός είναι ο μπάνι της Αναστασίας. Τον είχε Αναστασία όταν ήταν μωρό και τον έλεγε μπάνι. Η Ισαβέλα τώρα τον πήρε και του λέει μπάντι. Εντάξει. Ορίστε, τον έδειξε. Πήγαινε από εκεί τώρα. Αυτά. Μικρό διάλειμμα για την influencer της καρδιάς σας.
Γυμναστική τέλος είναι μέχρι να βρεις την όρεξη. Αν βρεις την όρεξη και κάνεις γυμναστική, μετά νιώθεις υπέροχα. Το θέμα είναι να βρεις τη διάθεση να την κάνεις. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Πίνω το καφεδάκι μου, το δεύτερο δεν έχει τελειώσει. Έβαλα το πλυντηριάκι μου και πάω να συνεχίσω λίγο δουλίτσα. Αφού έκανα 40 λεπτά γυμναστική, μια χαρά. Πάμε να συνεχίσουμε. Έτοιμη, πάμε στον μπαμπά μου. Έχω βάλει πάλι τον αμάνικο. Παιδιά, βολεύει πάρα πολύ. Ειλικρινά, τέλειο. Πάμε στον μπαμπά. Γυρίσαμε σπιτάκι, ήρθα να διπλώσω το στεγνοτήριο, έκανα μόλις το ντουζάκι μου και έβαλα και λίγο μπότι μη στα μαλλιά μου, δεν ήθελα να τα πλύνω, θα τα κάνω αύριο. Ήρθα να συζητήσουμε λίγο ένα σχόλιο που δέχτηκα σε ένα post στο Instagram με το κόκκινο φόρεμα, η κυρία Βασιλιάδη. Το λέω το όνομά της γιατί το έκανε δημόσια. Το σχόλιο άσχετα από εδώ το βλέπω πια. Τώρα δεν ξέρω, με μπλόκαρε, δεν με μπλόκαρε, το όσβησε, δεν ξέρω. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν και τα κότσια να το κρατήσουν. Αλλά εγώ το έχω σε print screen, οπότε σας το έχω βάλει εδώ να το δείτε. Που λέει ωραίο το φόρεμα, πώς μου το έγραφε, αλλά πάχινες πάλι, κάτι τέτοιο. Και έρχομαι ξανά, γιατί αυτά τα θέματα του body shaming, body positivity, body χέσε μέσα, είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάντα να σχολιάζω και τα βρίσκω πάντα επίκαιρα, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς μεγαλώνω κόρες και επειδή είχα μια παρόμοια συζήτηση με την κόρη μου εχθές για αυτό το θέμα, για κάτι που την προβλημάτιζε από τα 10 της, σκεφτείτε. Θεωρώ χρέος μου όταν βλέπω τέτοια σχόλια πάντα να τα αναλύω και να τα συζητώ, γιατί με παρακολουθούν και μικρά παιδιά και σίγουρα είναι πολύ χρήσιμα. Αρχικά θα πω και θα ξαναπώ για πολλωστή φορά ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι καθόλου ίδιοι και ευτυχώς. Θα ήμασταν μια πάρα πολύ βαρετή κοινωνία αν ήμασταν όλοι αδύνατοι ή αν ήμασταν όλοι παχουλοί ή αν ήμασταν όλοι κοντοί ή αν ήμασταν όλοι ψηλοί. Ο κάθε ένας μας είναι διαφορετικός. Ακόμα και τα ίδια πράγματα να κάνουμε. Ακόμα και αδέρφια που μεγαλώνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τους γονείς τους είναι διαφορετικοί. Διαφορετικοί στο χαρακτήρα, διαφορετικοί στο σώμα, διαφορετικοί όλοι. Το αν εγώ πήρα 2 κιλά, γιατί 2 κιλά έχω πάρει, επειδή πέρασα ένα πάρα πολύ δύσκολο μήνα, με πάρα πολύ άγχος, με το θάνατο του δικού μας ανθρώπου, νομίζω ότι δεν είναι άξιο σχολιασμού. Ωστόσο το σχολιάζω, σας είπα γιατί. Γιατί μου αρέσει να φύγω τα θέματα του body positivity, γιατί δεν είμαστε μόνο πέτσες, λίπια, μυς και νερό και κόκαλα. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε μυαλό, έχουμε προσωπικότητα. Και καλό θα ήταν να κρίνουμε τον άλλον βάσει αυτό και όχι την εξωτερική του εμφάνιση. Δεν θα εμβαθύνω πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι και αναλύοντας το χάνεται η ουσία πολλές φορές. Εγώ θα πω μόνο σε αυτές τις κυρίες, οι οποίες δεν με ακολουθούν κιόλας. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν με ακολουθούν, με παρακολουθούν μόνο. Παρακολουθούν δηλαδή πότε θα βάλω κάτι που μπορεί να μην φαίνεται καλά στη γωνία, την οπτική, η φωτογραφία, γιατί γενικά εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου φωτογενή άνθρωπο στις φωτογραφίες, γίνω πανάσχημη. Ακόμα και όταν ήμουνα 58 κιλά, που ήμουνα πετσί και κόκαλο τότε, γιατί ο καθένας έχει το σουλούπι του και αλλιώς φαίνονται τα 58 σε μένα, αλλιώς σε κάποιον άλλον, δεν έχω φωτογένεια στις φωτογραφίες. Δεν βγαίνω ωραία ρε παιδί μου, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Κάποιος άλλος θα θεωρεί κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων. Δεν σου αρέσει αυτό που βλέπεις. Καλά κάνεις και δεν σου αρέσει. Δεν με ακολουθείς ούτως ή άλλως. Οπότε μην παίρνεις καν στον κόπο να σχολιάσεις. Μου είναι
παντελώς άχρηστο το σχολείο σου. Εφόσον δεν με ακολουθείς, δεν έχουμε πει δύο κουβέντες, δεν έχουμε μιλήσει σαν άνθρωποι. Ειλικρινά, δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις στη ζωή σου. Ήθελα να το αναλύσω έτσι, μιας και διπλώνω το στεγνοτήριο, να κάνουμε ένα στεγνοτήριο talk που έχουμε πολύ καιρό για ένα σοβαρό θέμα. Ήρθα λοιπόν να διπλώσω, σε λιγάκι θα ετοιμαστούμε για το μασκέ πάρτι, η Αναστασία βασικά θα ετοιμαστεί, εγώ δεν θα ντυθώ φέτος λόγω του πένθους. Και το μικρό κοιμάται, ο Γιαννάκος χαλαρώνει μέσα στο καναπέ, θα κάτσουμε εδώ τελικά, δεν θα έρθουν, γιατί πιστεύω ότι αν την πάρουμε και μετά από λίγο δεν κάθεται εντάξει και ο Γιάννης δεν μπορεί να την κυνηγάει και θέλουν να φύγουν, θα είναι χειρότερο από το να μην πάει καθόλου. Οπότε ναι, θα την κρατήσει ο Γιαννάκος εδώ ή θα πάνε καμιά βόλτα με το καρότσι, θα δούμε. Για να πάμε να διασκεδάσει και λίγο η Αναστασία, να μην φύγουμε αρωνάρων, να το χαρεί και αυτή. Λοιπόν, αυτά, πάω να διπλώσω τα λίγα ρουχαλάκια ακόμα και τα λέμε αργότερα στις ετοιμασίες. Ήρθα λίγο να σου λουποθώ, το μικρό κοιμάται ακόμα. Ο Γιάννης έχει ξεραθεί στον ύπνο. Και ήρθα να φτιαχτώ εγώ για να ετοιμάσω μετά και την Αναστασία. Της βάλω την περούκα και όλα αυτά. Και να πάμε σιγά σιγά. Τι χαμός έχει γίνει στο Instagram με πόσα μηνύματα αγάπης. Ξύπνησε το μικρό. Ξύπνησε το μικρούλι. Αν πας εσύ, θα φωνάζει. Δεν θα φωνάζει. Θα πάω εσύ. Σας κλείνω. Έτοιμες. Δεν σας τράβηξα πάρα πολλά γιατί το μικρό έκλαιγε. Αναστασία, τα φοράς όλα. Ναι. Θα φανείς. Να σε δείξω. Ναι. Να σε δείξω. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Μπορεί να σε καταλάβουν έτσι. Θες να κλείσεις λίγο τα ματάκια, βάλει λίγο τα χεράκια έτσι μέσα από τη γυαλιά. Είναι ένα disco girl αστέρι. Τη έχω βάλει παντού γκλίτερ εντωμεταξύ στα μάτια και θα λαμπειρίζει μέχρι αύριο. Παιδιά, την περούκα θα τη βγάλω, δεν γίνεται. Μπαίνει, την περούκα θα τη βγάλει, ναι, γιατί δεν είναι. Είναι ενοχλητικές οι περούκες. Λοιπόν, το άλλο που θα κάνουμε τώρα, φύγαμε λίγο νωρίτερα για να πάμε να βρούμε τούρτα για το Γιάννη. Ο Γιάννης έχει γενέθλια τη Δευτέρα. Αλλά επειδή θα φύγει ταξίδι, δεν μπορώ να πάω πρωί-πρωί με την τούρτα γιατί δεν θα τη φάει και κανείς μετά, καταλάβατε. Οπότε θέλω να πάρω μία σήμερα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να την κρύψουμε κάπως, ρε Αναστασία. Δεν θα μπορέσουμε να την κρύψουμε. Βάλτε στο δωμάτιο μου σε ένα ντουλάπι. Τι λες, μωρέ, αφού θα χαλάσει, θέλει ψυγείο. Βάλτε στο ψυγιάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο αυριανό βίντεο θα δείτε τι κάνουμε με την τούρτα. Τώρα θα κλείσουμε με το πάρτι και στο αυριανό βίντεο θα δείτε πώς κάναμε το πάρτι έκπληξη του Γιάννη για τα γενέθλιά του. Γίνεται 40. 40. Πάνε, παιδιά, θα σαρανταρίσω κι εγώ σε λίγους μήνες. 23 Απρίλη, τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο πάρτι, πάμε να πάρουμε την τούρτα, να παραγγείλουμε την τούρτα, να δούμε τι θα κάνουμε, τι θα έχει έτοιμο και πάμε στο πάρτι. Πήγα στο ζαχαροπλαστείο, κράτησα την τούρτα και την κάνουν και delivery. Οπότε μια χαρά, θα μας τη φέρουν αύριο. Άρα δεν θα σας κρύψω τίποτα από το σημερινό. Θα μας τη φέρουν αύριο το μεσημεράκι για να του κάνουμε πάρτι έκπληξη. Επιστρέψαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, χορέψανε και τα παιδιά, φάγανε, κόψανε και την πίτα του σχολείου, όλα τα κάνανε. Έχει βραδιάσει για τα καλά, πρέπει να πάω να κλείσω αυτό το βίντεο, θα τα πούμε στο αυριανό που έχουμε την έκπληξη. Τα λέμε αύριο, φυλάκια.